Δυσάρεστε ειδήσει φέρουν στο φω το έθνο τη Κυριακή, καθώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, το ενδεχόμενο να υπάρχει νέο εργασιακό καθεστώ από τον Ιούνιο είναι πλέον ορατό, όπω εξίσου ορατή και δεδομένη είναι και η αύξηση τη ανεργία, απόρρια τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργεί ο κορονοϊό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκφράζονται φόβοι για επιδημία δεκαπενθήμερης εργασία με μισέ αποδοχέ. Το κράτο θα καλύπτει μέσω ειδικού μηχανισμού το 40-60% των απολυών όσο μπαίνουν σε ευέλικτα σχήματα απασχόληση. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασία για ακόμη ένα μήνα στι πληττόμενε επιχειρήσει. Σε διευκρινήσει, αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Εργασία για τη διάταξη τη εκπεριτροπή εργασία με μειωμένο μισθό, καθώ προκλήθηκαν νέε αντιδράσει. Θα μπορεί το κράτο. Θα μπορεί το κράτο και πέσω. Πώ θα μπορεί. Εάν δεν έχει έσοδα το κράτο, θα μπορεί να καλύψει αυτέ τι δαπάνε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει με αυτέ τι συνθήκε. Εάν δεν επιδοτηθούν τα πράγματα, αν δεν βάλουν τον κόσμο να δουλεύει δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σύμφωνα με διάταξη στην πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μπορεί να γίνει μείωση μισθού στου εργαζόμενου, καθώ όλε οι επιχειρήσει μπορούν για έξι μήνε να προχωρήσουν σε εκπεριτροπή εργασία, δηλαδή να απασχολούν για δύο εβδομάδε το μήνα το 50% των εργαζομένων του, δίνοντά του το 50% του μισθού. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσει περιμένουν ουσιαστικά μέτρα στήριξη, ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργία, ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τι ευέλικτε μορφέ εργασία. Για την ώρα, σχέδιο για τι επιχειρήσει αλλά και για τη στήριξη τη εργασία την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση, η αναστολή συμβάσεων εργασία ή η μείωση ωραρίου και μισθού κατά 50% μπορούν να δώσουν τη λύση. Δεν χωρά αμφιβολία ότι εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενοι θα κληθούν τι επόμενε εβδομάδε να επιστρέψουν σταδιακά σε ένα πρωτόγνωρο τοπίο. Αυτή τη στιγμή, όσοι είναι σε αναστολή παίρνουν το επίδομα των 800 ευρώ. Αν υπάρξουν όμω νέε αναστολέ το Μάιο, τότε θα λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ. Το επίδομα των 800 ευρώ που δόθηκε για 45 μέρες τον Απρίλιο, στην ουσία θα αντικατασταθεί με επίδομα των 534 ευρώ για το μήνα Μάιο, διάστημα 30 ημερών, και θα δοθεί σε λιγότερου εργαζόμενου. Όπω αναφέρεται σε ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού των Αθηνών, η σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα αλλάζει σημαντικά το τοπίο των ενισχύσεων για τι πληττόμενε επιχειρήσει και του εργαζόμενου. Σύμφωνα με του σχεδιασμού των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασία από την 1η Μαου και μετά, το επίδομα θα καταβάλλεται μόνο σε εργαζόμενου που είναι σε αναστολή, είτε είναι υπάλληλοι των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστέ, είτε υπολειτουργούν. Το ύψο του επιδόματο είναι αναλογικό για όσο διάστημα είναι σε αναστολή. Δηλαδή, εάν ο εργαζόμενο είναι σε αναστολή για ένα μήνα, θα λάβει 534 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στι επιχειρήσει, αυτά που συζητούν τα δύο Υπουργεία είναι η κατάργηση τη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ ή τις αναλογίες που προκύπτει και η αντικατάστασή τη με χρηματοδοτικά εργαλεία. Αντί δηλαδή τη άμεση ενίσχυση των 800 ευρώ για ένα μισή μήνα, θα διευκολύνονται οι επιχειρήσει να λάβουν δάνεια.